κινούνται. Ειδικές κάρτες από την Παγκόσμια Ομοσπονδία της Γυμναστικής. Και περάσαμε τώρα στην εκπρόσωπο της Γαλλίας, την Ναταλή Φακέτ. Η Γαλλία είχε πάρει την ένατη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γρανάδας πριν από 2 χρόνια. Το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο σύνθετο των χωρών προβάλλει η Ρωσία, που πέρυσι τον Σεπτέμβριο στέθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και στη Βουδαπέστη. Στο 20ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κριτήριο αποτελεί αυτός ο αγώνας για τον αυριανό τελικό στο σύνθετο ατομικό. Ωστόσο, να μείνουμε στο σήμερα και να πούμε ότι θέσεις στο βάθρο διεκδικούν επίσης η Ουκρανία, η Λευκορωσία και η Βουλγαρία. Φιλότιμη η προσπάθεια που κατέβαλε η Γαλλίδα πρωταθλήτρια, δεν έλειψαν τα λάθη, καθώς η κορδέλα είναι και αυτή από τα πολύ δύσκολα όργανα της ρυθμικής γυμναστικής. Και να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Στον πίνακα των μεταλλίων στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων προηγείται η Βουλγαρία με 92, εκ των οποίων τα 48 είναι χρυσά. Ακολουθεί η Ρωσία με 72, 39 χρυσά. Ο Σοβιετική Ένωση είχε 59, 27 χρυσά και η Λευκορωσία με 58, 27 επίσης χρυσά.